Κυρία Βαλινάκη, στο πλαίσιο της ανανέωσης της χοροδίας ενηλίκων του Αρίωνα, μιας χοροδίας που έχει γράψει τη δική της ιστορία, θα θέλαμε να μας πείτε και τις πρόβες που ξεκινούν σήμερα. Ναι, καταρχάς καλημέρα, καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε με κέφι και με μεράκι, όπως τόσα χρόνια. Ναι, σήμερα ξεκινάμε τις πρόβες. Καταρχάς θα αποφασίσουμε σε πού θα κάνουμε το φετινό αφιέρωμα, όλοι μαζί, τελείως δημοκρατικά. Και μετά θα συνεχίσουμε τις πρόβες κάθε Τετάρτη στο κοινοτικό κατάστημα Καρδάμενα σε 7 η ώρα. Ελπίζω να έρθουν και καινούργια μέλη, γι' αυτό ανεβάσαμε και την πρόσκληση στα ΜΜΕ, γιατί είναι ευπρόσδεκτοι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην όμορφη και μεγάλη παρέα μας, να γεμίσει η ψυχή μας με μουσική. Η μουσική, όπως ξέρετε, μας φτιάχνει τη διάθεση και στις μουντές μέρες με τις κακές ειδήσεις που πάντα όλοι εισπράττουμε, είναι καλό να βρίσκουμε μια διέξοδο, και πιστεύω ότι η μουσική και ειδικά η χοροδία μας δημιουργεί ένα αίσθημα όμορφο, μας γεμίζει την καρδιά μας, είναι μία ώρα πολύ όμορφη και μόνο αυτοί που συμμετέχουν μπορεί να το γνωρίζουν αυτό. Είναι μια χοροδία που βλέπουμε ότι πέρα από τα αφιερώματα που κάνετε κάθε χρόνο σε δημόσιους χώρους, βλέπουμε ότι έχετε και μια παρουσία και στα χριστουγεννιάτικα, έτσι, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που γίνονται. Έχετε μια δυναμική παρουσία μέσα στην περιοχή. Ναι, προσπαθούμε και θέλω να πω και κάτι. Το χειμώνα που είναι τα πάντα κλειστά, είναι μία διέξοδος, και πιστεύω ότι και οι συμμετοχές μας που αν με ρωτάτε θα ήθελα να ήταν περισσότερες, απλώς έχει ο καθένας τις προσωπικές του υποχρεώσεις, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει να πάμε και εδώ και εδώ. Έχουμε αρκετές προσκλήσεις, κάνουμε αυτά ακριβώς που μπορούμε για να μπορούν να συμμετέχουν οι περισσότεροι. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια θα είναι πάλι ξανά ο Νικολιός, ο Χατζηνικολάου. Δεν μπορούμε χωρίς τον Νικολιό. Είναι δύναμη, είναι δύναμη ο Νικολιός. Ναι. Είμαστε μία παρέα. Δηλαδή είμαστε με το αστείο μας, με τα ενδιάμεσα break που θα ακούμε τα δικά μας τραγούδια, ό,τι αρέσει στον καθένα. Περνάμε όμορφα. Και αυτό αλήθεια θέλω να το συνεχίσουμε, γιατί είναι 17η χρονιά, πιστεύω ότι... 17η χρονιά. Δηλαδή αυτή η χοροδία έχει λειτουργεί εδώ και 17 χρόνια. Ναι. Είναι μια ιστορική χοροδία επομένως. Βεβαίως, ναι. Από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε ο σύλλογος. Η πρώτη κίνηση ήταν να ξεκινήσει χοροδία. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει στην Αντιμάχια, για να μπορούν να συμμετέχουν και κάποια άτομα από την Αντιμάχια. Τελικά δεν μπορούσαν λόγω δουλειάς και γυρίσαμε πάλι στην Καρδάμενα. Μακάρι να έχει κόσμο, γιατί κατά καιρούς όταν κάνουμε εμφανίσεις έρχονται πολλά άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στη χοροδία. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς στην χοροδία σας. Ευχαριστώ, Μαρία μου, γιατί είσαι πάντα κοντά στο σύλλογο. Ευχαριστώ. Κάνουμε ακριβώς ό,τι νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο και για το χωριό μας, για τον τόπο μας. Ένα μικρό λιθαράκι, πιστεύω, αν προσθέτει ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος, θα γίνει χαμός.